Είμαστε κοντά δεύτερη φορά και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις Βασίλη, πώς είσαι? Μια χαρά. Ομορφαίνεις τη ζωή μας, πολύ έξυπνα, πολύ όμορφα και πολύ υγιεινά. Χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα μπορέσεις να το κάνεις αν μου απαντήσεις σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση που σου έχω. Το λέω για τις τηλεθεάτρες. Για να ακούσω. Υπάρχει μαγικό ραβδάκι που μπορώ να χάσω γρήγορα κιλά κλείνοντας τα μάτια μόνο? Μαγικό ραβδάκι έχει μόνο Harry Potter, μαράκι. Α, ωραία. Δυστυχώς. Κάνουμε διαφήμιση του Harry Potter. Με τη διατροφή δεν μπορούμε να μπούμε σε μαγικά τερτύπια χωρίς να πληρώσουμε τουλάχιστον το αντίτιμο. Ακούω πολλές φορές για χρήση συμπληρωμάτων, για χρήση ουσιών, για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά όμως έχουν κινδύνους. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι αυτά που λες τώρα, μας κάνουν πολύ ωραίο το σώμα και ναι, ωραία. Όχι απαραίτητα. Α, okay. Μας βοηθάνε. Ναι, μας βοηθάνε. Να εξηγήσουμε λοιπόν το πώς και το τι. Υπάρχουν διατροφές, όπως ξέρει ο κόσμος, την Atkins, την Dukan, αυτές που λέμε πρωτεϊνικές. Όλες οι πρωτεϊνικές λοιπόν είναι οι δίαιτες ταχείας απώλειας. Όμως, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην χάσουμε μόνο περιττό βάρος, να χάσουμε και χρήσιμο βάρος. Έτσι. Πώς θα το ξέρουμε αυτό? Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Θέλουμε τη συμβουλή ενός ειδικού για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και οπωσδήποτε πρέπει να το ελέγξουμε πριν το ξεκινήσουμε. Ωραία, εγώ θα σε πάω τώρα αλλού. Δεν θέλω να πάω σε έναν ειδικό. Έχω βαρεθεί τους ειδικούς. Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, τότε μην κάνεις τίποτα ακραίο πάνω από 3 μέρες. Πολύ ωραία. Θέλεις να με βοηθήσεις αυτό? Ναι, αμέ. Λέμε και πρωτεϊνικές δίαιτες. Αν λοιπόν για ένα τριήμερο, μέσα στο μήνα, αυτό το τρίμηνο. Για να ακούσω. Εμείς τρώμε μόνο πρωτεΐνες, σαν να λέμε ένα απλό παράδειγμα. Ομελέτα για πρωινό, έτσι, μια μπάρα πρωτεΐνης για δεκατιάνο και από εκεί και δεν πέρα. Αν έχουμε μπάρα πρωτεΐνης, μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι άπαχο. Ωραία. Πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Έχει πολύ μικρή ποσότητα σε υδατάνθρακες, πολύ μικρή ποσότητα σε λίπη που δεν μας πειράζει. Κοίταξε, μπορείς να πάρεις και πλήρες, έτσι, αρκεί να μην ξεφύγεις από ποσότητα. Μπορώ να βάλω λίγη ζαχαρίτσα από πάνω? Όχι. Μπορώ να βάλω λίγο μέλι από πάνω? Δυστυχώς, όταν μιλάμε για πρωτεϊνική δίαιτα, το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να βάλουμε είναι άμυλα και ζάχαρα. Αντιθέτως, μπορούμε να βάλουμε λίπος. Δηλαδή, μπορούμε να φάμε μπέικον. Αλήθεια? Ναι. Μπορούμε πάμε να φάμε χοιρινό, μπορούμε πρωινό. Να φάμε μοσχάρι. Πάμε πρωινό. Δηλαδή, στο πρωινό μπορούμε να φάμε μια ομελέτα. Έτσι. Μπορώ να βάλω τόστ στο πρωινό? Όχι. Δεν μπορούμε να. Δυστυχώς, ναι, σε αυτό το πλάνο που θα είναι μόνο για 3 ημέρες και το θέλουμε για να δώσουμε επιτάχυνση στο μεταβολισμό, πρέπει να βάλουμε πρωτεΐνες και λίπος. Πολύ ωραία. Αυγό και πρωινό. Το λίπος είναι και τη καλύτερη ποιότητα, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια. Θέλουμε λοιπόν π.χ. αυγουλάκια στο πρωινό μας. Έτσι. Κάτι εύκολο. Ήδη αυγουλάκια και μία ομελέτα, σωστά? Ναι, θα ήταν κάτι βασικό. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φάει σκέτο τυρί, ας πούμε. Δεν θα ήταν άσχημη επιλογή. Τα λαχανικά. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην φάμε αυτά που έχουν πάρα πολλά άμυλα, σαν να λέμε αρακά, πατάτα, παντζάρια. Αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε σε μια πρωτεϊνική δίαιτα. Οι πρωτεϊνικές δίαιτες είναι καλές όταν ακολουθούν κρεπάλες. Δηλαδή, μετά τις κρεπάλες των γιορτών. Για 3 μέρες μετά. Μετά από ένα τριήμερο που ξεφύγαμε. Μετά από τέτοιες καταστάσεις, καλό είναι 2-3 μέρες να κάνουμε μια πρωτεϊνική για να αδειάσουμε τι. Να αδειάσουμε αυτή την περιττή ενέργεια. Μην μου κουράζεις το μυαλό μου, δεν θέλω τόσα πολλά πράγματα. Πρωινό αυγουλάκι. Ναι. Ενδιάμεσα γιαούρτι. Να το πω απλά. Εάν κάνουμε 4 με 5 γευματάκια μέσα στην ημέρα που να περιέχουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά σε μικρή ποσότητα. Πες μου, πάμε να μου το πεις. Οτιδήποτε, μαρούλια, λάχανα, αγκουράκια, κολοκυθάκια. Τέλεια. Έτσι. Βρασμένα ή άβρασα. Μπράβο, μπράβο, ναι, δεν μας πειράζει το πώς θα είναι. Ομα. Δεν μας πειράζει αν θα έχουν ελαιόλαδο. Έτσι, δεν μας πειράζει ακόμη και αν θα έχουν βούτυρο. Τι θα τα συνοδεύει? Ψάρι, κρέας, πουλερικά, τυρί και αυγά. Δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές. Ένα, δύο, τρία έχουμε δει μέχρι τώρα. Τέταρτο γεύμα. Όσα γεύματα θέλουμε, θα έχουν αυτή την ποιότητα. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα σε αυτή τη. Τρεις μέρες. Δηλαδή έχουμε αυγουλάκι, ναι. Μπαρίτσα ή γιαούρτι. Κρέας, ψάρι, πουλερικά, αυγό. Θαλασσινό. Τυριά. Θαλασσινό. Έτσι. Όχι, θαλασσινό, μπορούμε να τα βάλουμε. Το γάλα δυστυχώς όχι. Εντάξει.
Πρέπει να προσέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι ή επιδόρπιο γιαουρτιού. Σωστό. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε τα ζάχαρα. Πρέπει να είναι κάτω από 5% τα ζάχαρα. Α, μπορώ να πάρω δηλαδή και να έχει και γεύση όποια μου αρέσει, που μου αρέσει με μια φραουλίτσα. Ναι, και τώρα μάλιστα υπάρχουν και ανάλογα επιδόρπια που μπορεί να έχουν και εξτρά πρωτεΐνη. Πολύ ωραία. Θέλουμε. Ναι. Και τι απώλεια βάρους θα έχω στις 3 μέρες. Δεν μας ενδιαφέρει με αυτή τη δίαιτα το βάρος. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να μην χαλάσουμε την ισορροπημένη διατροφή που είχαμε. Κάνουμε μια τέτοια δίαιτα ή όταν έχουμε αποθηκεύσει λίγο παραπάνω νεράκι, το οποίο πώς αποθηκεύεται. Ή έχουμε φάει παραπάνω αλάτι ή φάγαμε παραπάνω άμυλα και ζάχαρα που αποθήκευσαν μαζί τους νερό. Μάλιστα. Σίγουρα θα χάσουμε βάρος, αλλά δεν θα είναι αντικειμενικό βάρος. Θα είναι κυρίως γλυκογόνο και νερό που έχουμε αποθηκεύσει στο σώμα μας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τύπου δίαιτα express. Ναι, είναι ένα τύπο. Και ούτε τύπου δίαιτα στην ουσία. Ναι. Είναι ένα τρίκ για να μπορούμε να ξεφορτώσουμε την επιπλέον ενέργεια που αποθηκεύσαμε σε ένα Σαββατοκύριακο που ξεφαντώσαμε ή μετά από γιορτές. Εγώ στο συνεχίζω και okay, την έχω κάνει την τρίμερη, υποτίθεται, πώς να το πω, τρίμερο από τοξίνωση. Μπράβο. Έτσι από λίγα πράγματα. Όχι από τοξίνωση. Γιατί αυτό να πούμε ότι είναι μύθος. Σε ένα αστικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τις τοξίνες. Τις αναπνέουμε, τις πίνουμε στο νερό μας, έτσι, περνάνε με χιλιάδες τρόπους στον οργανισμό μας. Όμως, αν αποφύγουμε το ζωικό λίπος, θα αποφύγουμε ένα μεγάλο μέρος από τοξίνες. Γιατί, όπως και στα ζώα, έτσι και σε εμάς, ο οργανισμός αποθηκεύει τις τοξίνες στο λιπόδι ιστό, δυστυχώς. Όσο πιο πολύ λοιπόν ζωικό λίπος τρώμε, τόσο πιο πολλές τοξίνες παίρνουμε. Σωστό και αυτό. Ναι. Να σε πάω τώρα και κάπου αλλού που θέλω να το συζητάμε σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι πολύ βασικό και το θεωρώ και για μένα. Μόλις αυτιά. Πολύ ωραία. Η ψυχολογία. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται η ζυγαριά. Δεν κουνιέται που να χτυπιέσαι κάτω. Βάζουμε μια ώρα περπάτημα την ημέρα. Μια ώριτσα. Ναι. Βασικά, με τη ζυγαριά περιμένουμε πράγματα που πολλές φορές δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Θέλουμε να χάσουμε περιττό βάρος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να χάσει νερό, να χάσει 3-4 κιλά, στη ζυγαριά δηλαδή, και να μην έχει αλλάξει τίποτα πάνω του. Αυτό μπορεί να τον ξεγελάσει, ότι για να δει τελικά μια διαφορά πρέπει να χάσει 20 κιλά. Ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί αν θα χάσει κάποιος 5 κιλά λίπος, θα καταλάβει αμέσως διαφορά. Πάντα το και τρομακτική αυτό. Διαφορά. Μην κοιτάς τη ζυγαριά, πέταξε τη. Γιατί είσαι μόνος άνθρωπος που το λέει αυτό, πέταξε τη ζυγαριά. Τι λέω σε όλους. Εάν θέλετε να δείτε πώς είναι 5 κιλά σε λίπος, πρέπει να μπείτε σε ένα κρεοπωλείο και να ζητήσετε 5 κιλά χοιρινό λίπος. Είναι μια τρομακτική ποσότητα. Αν μπορούσαμε αυτό το 5 κιλό να το αφαιρέσουμε από πάνω μας, θα βλέπαμε πραγματικά μεταμόρφωση στον εαυτό μας. Πω, με τρέλανες τώρα. Κάτσε λίγο για να το σκεφτώ αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε όμως στο zoomomorpha.gr, να δούμε τι μας λέει ο γλυκός μας ο Βασίλης και εσείς να στείλετε όλες τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχετε στο Zoom Όμορφα και στο Facebook. Ακολουθήστε μας παντού. Ανάσα και επιστρέφω. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Γύρισα, είδες τι γίνεται. Στέλνουν ερωτησούλες, κάνουν, αλλά μου πες, κάτι μου πες σήμερα. Μου λες όχι ερωτήσεις. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να δώσουμε μερικά tips σε αυτούς που μας βλέπουν για να τους κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Για να ζουν πιο όμορφα, μαράκι μου. Θα ζουν πιο όμορφα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό που πες μου τώρα ποια τηλεθεάτρια ή τηλεθεατής δεν το τραβάει στη ζωή του. Τι πράγμα. Εγώ θα φάω το βραδινό μου. Έλα όμως που τις περισσότερες φορές θέλω και ένα γλυκάκι. Να μου πεις, άμα δεν το έχεις στο σπίτι, δεν θα το φας το γλυκάκι. Άμα δεν βγεις έξω, πάλι δεν θα το φας. Άμα δεν το σκεφτείς, δεν θα το φας. Τι να κάνω. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πότε είναι η στιγμή να φάμε ένα γλυκάκι? Το βράδυ, την ώρα που έχω τελειώσει και έχω χαλαρώσει. Ναι, όχι. Δυστυχώς είναι η χειρότερη στιγμή. Ναι, γιατί θα πάω να κοιμηθώ. Το βράδυ είναι η χειρότερη στιγμή για μα να το βράδυ φάμε γενικότερα άμυλα και ζάχαρα. Όχι μόνο γλυκά, ακόμη και φρούτα. Δεν είναι η καλύτερη ώρα το βράδυ να τα φάμε. Ναι. Το γλυκό, εάν είναι σε μια λογική ποσότητα, έτσι,
Και εννοείται πρέπει να προσέξουμε και τη συχνότητα που θα το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα και να μην τρέχει τίποτα. Αλλά αν το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να είναι όσο πατάει η γάτα η ζημιά που θα κάνουμε. Στην ουσία, τι πρέπει να κάνουμε. Μιλάγαμε πριν για πρωτεΐνες. Εάν έχουμε ένα γεύμα με άπαχες πρωτεΐνες, σαν να λέμε ψαράκι, κοτοπουλάκι, γαλοπούλα, ασπράδια από αυγό, άπαχες πρωτεΐνες και γλυκό, σημαίνει ότι το γλυκό θα αφομοιωθεί δύο φορές πιο αργά. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πρακτικά, ότι θα προλάβουμε να κάψουμε το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Καλό είναι να μην ακολουθεί το γλυκό γεύματα που έχουν άμυλα και ζάχαρα, δηλαδή να μην φάμε το γλυκό μετά από μακαρονάδα, να μην φάμε το γλυκό μετά από ρύζι, μετά από πατάτες, μετά από πίτες, ψωμιά, τέτοια πράγματα. Και καλό είναι επίσης να μην το φάμε ποτέ όταν πεινάμε πολύ. Θα μας δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο και θα μας ανοίξει την όρεξη. Ωραία. Μη μου πεις άλλα. Εδώ θα σε έχω συνέχεια, το ξέρω. Ναι, Βασίλη, για ό,τι χρειαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διατροφικές συμβουλές έξυπνες, σωστές και υγιεινές για να ζούμε όμορφα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Παρακαλώ. Μην ξεχνάτε, ζούμεόμορφα.gr